Πολιτολόγος, ομότιμος καθηγητής του Τμήματος Νομικής του Πανεπιστημίου Κύπρου. Κύριε καθηγητά, καλώς ορίσατε. Γεια σας. Ένα πρώτο σχόλιο, σκέψεις σας, βλέποντας και αυτές τις εικόνες από τις ΗΠΑ. Ένα κράμα του εγκλήματος, της κοινωνικής αντίδρασης, αλλά και της πολιτικής διαχείρισης του θέματος. Βλέπουμε να συνεχίζει στην Αμερική, στις ΗΠΑ. Με συγχωρείτε, έχω έρθει που. Οδοντογιατρό. Βλέπουμε να συνεχίζεται ένας αγώνας για δικαιοσύνη και ισότητα. Και αυτό είναι η αιχμή του δόρατος. Οι διαδηλώσεις ενός μακροχρόνιου αγώνα που γίνεται στην Αμερική για δικαιοσύνη και ισότητα ενός μεγάλου ποσοστού του πληθυσμού, κυρίως Αφροαμερικανών, αλλά όχι μόνον. Άρα έχουμε εδώ λοιπόν τώρα και τον πρόεδρο, ο οποίος έχει αποφασίσει βέβαια κάπως προβλεπτά μια σκληρή γραμμή, χωρίς να πιστεύω να κατανοεί τις συνέπειες των αποφάσεων του. Άρα και αυτά που βλέπουμε αυτές τις μέρες είναι ακόμη ένα επεισόδιο στον αγώνα αυτών των ανθρώπων για να αποκτήσουν τη δικαιοσύνη τους, κοινωνική δικαιοσύνη και ισότητα. Και είναι λυπηρό, διότι βγάζει στους δρόμους να αντιμετωπίσουν ειρηνικές διαδηλώσεις. Υπάρχει στην Αμερική η αστυνομία, η εθνοφυλακή και οι ένοπλες δυνάμεις. Άρα έχει περάσει τη διαχωριστική γραμμή που ήταν η εθνοφρουρά, αν θέλετε, και τώρα μπαίνει ο στρατός. Επικίνδυνη εξέλιξη πάρα πολύ, διότι με τα μυαλά που κυριαρχούν εκεί στην ηγεσία δεν θα με εξέπληκτε αν τις επόμενες μέρες έχουμε περισσότερες απώλειες στους δρόμους. Έχει άλλη επιλογή με την τροπή που παίρνουν κάποια κομμάτια των διαμαρτυρίων? Βέβαια, υπάρχει άλλη προσέγγιση, πιστεύω, να καθησυχάσει τον κόσμο, να πει μερικά λόγια θετικά για τα αισθήματα που εκφράζονται μέσα από τις διαδηλώσεις. Νομίζω ότι είναι όλοι συμφωνούμε, είναι καταδικαστέοι αυτοί που σπάζουν βιτρίνες, κλέβουν, που χρησιμοποιούν τη διαδήλωση, που έχουν εκμεταλλευτεί για σκοπούς άλλους αλλότριους. Αυτούς κανένας δεν τους υποστηρίζει. Όμως μαζί με αυτούς καταδικάζει και μια μεγάλη μάζα, και βλέπουμε τελευταία 2/3 των Αμερικανών να είναι υπέρ των διαδηλώσεων. Και βλέπουμε πολλούς λευκούς στις διαδηλώσεις, βλέπουμε και μέλη των αστυνομικούς να διάκυνται θετικά προς τις διαδηλώσεις. Αυτό δεν εκπλήττει. Όμως στις Ηνωμένες Πολιτείες έχουμε μια χώρα όπου διαχρονικά χαρακτηρίζεται από μια κοινωνική αδικία, έντονος πολύ ο ρατσισμός. Να θυμίσω ότι ακόμα υπάρχει και έχει πολύ πλούσια δράση η Ku Klux Klan, αυτή η ρατσιστική οργάνωση, εδώ και πάρα πολλά χρόνια υπάρχει και δρά. Να θυμίσω ότι ένα μεγάλο ποσοστό του πληθυσμού των Αφροαμερικανών ζουν κάτω από το επίπεδο της φτώχειας και τους βρίσκουμε επίσης σε πολύ μεγάλα ποσοστά δυσανάλογα στις φυλακές. Άρα είναι μια χώρα όπου η ηγεσία έχει πάρει απόφαση ότι αντί να λύσει το πρόβλημα της κοινωνικής αδικίας που υπάρχει, συμφέρει, λέει, οικονομικά να χτίζει παραπάνω φυλακές. Αυτό το έχουμε βρει και τεκμηριώνεται και με δημοσιεύσεις. Άρα πολύ μαύρη, ας το πούμε, όπως γίνεται η συζήτηση, είναι στο επίπεδο της φτώχειας που οδηγεί και στην εγκληματικότητα, άρα και περισσότεροι στις φυλακές, λέτε. Και ο καταλήτης είναι τα ναρκωτικά. Ως επιτοπλίστων τα ναρκωτικά και δεύτερον η οπλοκατοχή. Και όλα αυτά πηγάζουν από την κοινωνική αδικία που είναι ριζωμένη μέσα στην αμερικανική κοινωνία και το ρατσισμό κατά αυτής της μερίδας ανθρώπων. Και την έμφαση που δίνεται παντού στην οπλοκατοχή. Το σημειώσατε αυτό και το έχουμε βάλει να σας ρωτήσουμε πώς να το εντάξουμε μες στη συζήτησή μας το δικαίωμα της οπλοκατοχής. Είναι κάτι που δίνει και δικαίωμα στους αστυνομικούς να το επικαλούνται ότι γι' αυτό πυροβόλησα, γι' αυτό το να κινητοποιήσαμε αυτόν τον τρόπο, γιατί είναι τόσο φιλελευθερωποιημένο που δεν ξέρει και αστυνομικός τι κρατάει ο άλλος που είναι απέναντί του? Είναι συνδυασμός. Εδώ να τονίσω κάτι που ίσως δεν είναι γνωστό στους τηλεθεατές μας, είναι ότι στην ίδια αυτή τη Μινιάπολη, που είναι, έχουμε τελευταία στην επικαιρότητα, οι εξουσίες της αστυνομίας προβλέπουν τη χρήση ακριβώς της μεθόδου που γονάτισε ο αστυνομικός πάνω στο σβέρκο κάποιου συλληφθέντα. Υπάρχει στις εξουσίες της αστυνομίας, τους παραχωρείται νομικά αυτή η εξουσία. Άρα θα το αξιοποιήσει αυτό? Το αξιοποίησαν στην προκειμένη περίπτωση με τραγικότατες συνέπειες. Άρα στην κουλτούρα που επικρατεί λοιπόν βλέπουμε όχι μόνο την έμφαση στην οπλοκατοχή για να αντιμετωπίσουν τη βία, αλλά είναι ένας φαύλος κύκλος. Ξέρουμε ότι όπου βέβαια η Αμερική είναι δεύτερη στον κόσμο, πρώτη είναι η Νότιος Αφρική.
Έχουμε όμως εκεί ένα δυσανάλογο ποσοστό, με συγχωρείτε, δολοφονιών εντός της οικογένειας και μετά σε δημόσιους χώρους λόγω της οπλοκατοχής. Αυτό στην Αμερική. Ναι, στην Αμερική, ναι. Γι' αυτό λόγω της οπλοκατοχής λέτε. Λόγω της οπλοκατοχής. Έχουμε, ας πούμε, δολοφονίες και αστυνομικών που παραπέμπονται στο δικαίωμα της οπλοκατοχής. Έχουμε, ναι. Αυτό δίνει το δικαίωμα στους αστυνομικούς τώρα να επικαλούνται ότι μα βλέπετε μας σκοτώνουν ή δεν ξέρω αν κρατάει όπλα για να ασκήσει την υπέρμετρη βία, κύριε καθηγητά, ή είναι η δικαιολογία αυτή. Να απαντήσω, θυμίζοντας τι διάβασα πριν μερικά χρόνια στην πρώτη σελίδα ενός εγχειριδίου για εκπαίδευση στα πυροβόλα όπλα στην Αμερική. Λέει, όταν ξυπνάς το πρωί, να βεβαιωθείς ότι θα επιστρέψεις στο σπίτι σου ζωντανός. Ξεκινούσε η πρώτη πρόταση ενός εγχειριδίου για την εκπαίδευση των αστυνομικών στα πυροβόλα όπλα. Άρα βλέπουμε την έμφαση στον κίνδυνο ότι απέναντι σου θα έχεις επικίνδυνους εγκληματίες οπλισμένους και πρέπει εσύ να λάβεις τα ανάλογα μέτρα. Τούτον προδιαθέτει μια βίαιη σύγκρουση. Η καταστολή, ας πούμε, εγκληματικού ενεργείου. Εκεί είναι η έμφαση. Έχουμε αριθμούς για μαύρους που σκοτώθηκαν σε συμπλοκές με αστυνομία ή να το θέσουμε σε επεισόδια με αστυνομία. Πώς είναι οι νεκροί, ας πούμε, λευκοί ή μαύροι στην Αμερική. Είναι δυσανάλογοι οι Αφροαμερικανοί. Άρα και εκεί υπάρχει το είναι δυσανάλογοι, ναι. Πιο εύκολα, ας πούμε, σκοτώνει ο αστυνομικός έναν Αφροαμερικανό. Μπορούμε να το θέσουμε έτσι, είναι πολύ σκληρό. Είναι πιο εύκολα, διότι παρουσιάζονται δυσανάλογα μεταξύ αυτών που συλλαμβάνουν και στις έρευνες. Άρα πιστεύετε ότι οφείλεται αυτό, είναι σε αυτό το ρατσισμό που είναι έμφυτος, ας πούμε, στην αμερικανική κοινωνία και απλά φαίνεται και μέσα από αυτές τις ενέργειες. Η εγκληματική συμπεριφορά για όλους τους πολίτες έχει να κάνει κυρίως με πότε φεύγουν από το σχολείο, αν είναι εθισμένοι στα ναρκωτικά και αν οπλοφορούν. Μιλούμε για την Αμερική. Ναι. Αυτοί οι τρεις δείχτες πάνε μαζί, συνάδουν, συμπορεύονται στην Αμερική. Η οπλοκατοχή, φεύγουν νωρίς από το σχολείο οι περισσότεροι και είναι εμπλεγμένοι στη χρήση και εμπόριο ναρκωτικών περισσότερο, δυσανάλογα. Άρα τους βρίσκομαι σε βίαιες συγκρούσεις και τους βρίσκομαι και στις φυλακές. Έχουμε καταδίκες αστυνομικών που κατά τη διάρκεια της καταστολής του εγκλήματος έχουν σκοτώσει, ας πούμε, υπόπτους. Είχαμε το 92 παρόμοιες, θα θυμούνται οι μεγαλύτεροι παρόμοιες διαδηλώσεις με την δολοφονία του Ρόντνι Κίνγκ. Μια παλιά άλλη υπόθεση το 1992, πριν περίπου 30 χρόνια. Έχουν καταδικαστεί οι αστυνομικοί για υπέρμετρη χρήση βίας. Η χρήση βίας θα αποφασιστεί στο δικαστήριο αν είναι υπέρμετρη, αν είναι στα πλαίσια του νόμου. Και οι καταδίκες όμως είναι τόσες που να λέμε ότι όντως πολύ λίγοι έχουν καταδικαστεί. Πολύ λίγοι. Άρα πολύ το λίγοι. Σύστημα τους προστατεύει, θα μπορούσαμε να πούμε σε εισαγωγικά. Το σύστημα, να το εξηγήσουμε λίγο, επειδή τέτοιες δίκες γίνονται από ενόρκους. Άρα εκεί δεν είναι μόνο δικαστής, την ενοχή την αποφασίζει έναν σώμα ενόρκων. Εκεί βλέπουμε λοιπόν την τόπια κοινωνία να αντιπροσωπεύεται και επίσης οι δικηγόροι, κυρίως υπεράσπισης, έχουν πολλές επιλογές ποιους να δεχτούν ως ενόρκους. Επειδή έτυχε να μελετήσω. Κρατάμε όμως το στατιστικό στοιχείο που λέτε ότι είναι πολύ λίγοι οι αστυνομικοί που έχουν καταδικαστεί για τέτοιου είδους. Σαν ποσοστό των ατόμων που σκοτώνονται. Μπαίνουν αστυνομικοί Αφροαμερικανοί, μπαίνουν στο σώμα της Αμερικανικής Βέβαια, αστυνομίας. Βέβαια, πάρα πολύ. Επηρεάζουν την κατάσταση στο να αλλάξουν νοοτροπίες ή αφομοιώνονται τελικά και αυτοί. Και τα δύο συμβαίνουν. Αν δούμε μελέτες, θα δούμε ότι ένα σημαντικό ποσοστό αφομοιώνεται και έχει μετά τις ίδιες αντιλήψεις, δηλαδή ασπάζεται την αστυνομική κουλτούρα, την επικρατούσαν. Είναι όμως και άλλοι που ίσως οι πιο μορφωμένοι τείνουν να διαχωρίζουν τη θέση τους. Η αντίδραση της κοινωνίας πώς θα την εξηγούσατε, κύριε καθηγητά, γιατί βλέπουμε Νομίζω διαφορετικές εκφάσεις. Βλέπουμε να έχει ξεχυλήσει πάλι το καζάνι, η αγανάκτηση σε μια κοινωνία όπου υπάρχει διαχρονικά αυτή η κοινωνική αδικία, η ανισότητα, ο ρατσισμός και βασικά θέλουν ισότητα και δικαιοσύνη. Αυτό ζητούν. Όπως είχα πει στην αρχή, είναι συνέχεια ενός αγώνα μακροχρόνιου των Αφροαμερικανών για ισότητα και δικαιοσύνη. Βλέπετε όμως πολιτικοποίηση της κατάστασης και πώς επικίνδυνο είναι αυτό εν όψη μάλιστα και των εκλογών του φθινοπόρου. Πολιτικοποίηση και στρατικοποίηση. Ναι. Είναι πολύ επικίνδυνη η άλλη διάσταση που έχουμε ακούσει προηγουμένως ότι ετοιμάζονται στέλη στρατών στην Ουάσιγκτον, ένοπλες δυνάμεις. Είναι πολύ επικίνδυνο για μια χώρα όταν ο πρόεδρος
φέρνει τις ένοπλες δυνάμεις να επιβάλλει νόμο και τάξη. Άρα πώς εκτονώνεται μια τέτοια κατάσταση, κύριε καθηγητά, με το να αποφευθούν τα χειρότερα? Πώς μπορεί Νομίζω να υπάρξει... κάπου οφείλει ο πρόεδρος της Αμερικής μια συγγνώμη. Κατά πόσο θα το πει, είναι πολύ... δεν είναι καθόλου σίγουρο. Άρα λέτε μόνο με ένα τέτοιο τρόπο θα μπορούσε να επέλθει εκτόνωση. Ναι, ναι. Νομίζω συμφωνούν πολύ ότι λάθος είναι. Κανένας είναι καταδικαστές οι πράξεις αυτών που σπάζουν βιτρίνες, κλέβουν και τα υπόλοιπα. Όμως οι ειρηνικές διαδηλώσεις είναι δικαίωμα των πολιτών σε μια δημοκρατία και ελεύθερη κοινωνία όπως τις ΗΠΑ να γίνουν. Και όπως έχετε δει, και έχουμε δει επίσης μέλη της αστυνομίας. Τους είδαμε να αγκαλιάζουν τους διαδηλωτές, να φαίνεται ότι συμφωνούν με... θετικά προς τους διαδηλωτές, όπως η πλειοψηφία του Αμερικάνικου λαού. Άρα θα έλεγα καλό να ακούσει την φωνή, το συνέστημα της πλειοψηφίας του Αμερικάνικου λαού. Ίσως είχε κακούς συμβούλους. Είπατε όμως ότι είχαμε ξανά τόσης έκτασης αντιδράσεις και πάλι για δολοφονία αθώων ανθρώπων από αστυνομικούς. Γιατί και σε αυτήν την περίπτωση η κατηγορία ήταν ότι πλήρωσε, αν πλήρωσε, με ένα πλαστό χαρτονόμισμα. Νομίζω η ιστορία μας λέει ότι επαναλαμβάνεται και δεν μαθαίνουν τα μαθήματα που πρέπει να μάθουν γρήγορα και αποτελεσματικά. Είχαμε, αν θυμάστε, την δολοφονία του Μάρτιν Λούθερ Κίνγκ, είχαμε την δολοφονία του Ρόντλιν Κίνγκ. Κάθε τόσες δεκαετίες επαναλαμβάνεται. Άστε. Κάτι άλλο που πιστεύετε ότι πρέπει να πούμε, κύριε Καπαρδί? Νομίζω εμείς ως κοινωνία θα πρέπει να πάρουμε το μήνυμα από αυτά τα φαινόμενα που βλέπουμε στην Αμερική και να δούμε καλύτερα τι συμβαίνει και στο δικό μας το σπίτι, στη δική μας την αυλή.